Θεοφόρος, το Απόστολος Νικολαίδης. Σε αυτές τις κερκίδες, αμέτρητες φορές, οι φύλαθλοι έχουν προκαλέσει σεισμό και πανικό κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών αγώνων. Νέα όμως σελίδα ξεκινά για τον Παναθηναϊκό. Και αυτή είναι το kickboxing. Λοιπόν, στη θύρα 4 λειτουργεί πλέον καθημερινά και τα Σάββατα το τμήμα kickboxing του Παναθηναϊκού. Ελπίζω ότι το κομμάτι αυτό εδώ που ζουλάει η Χριστίνα και η Αρετή να βγάλουν πραγματικά πολύ μεγάλους αθλητές για να τιμήσουν και τα χρώματά μας. Χαίρομαι που αυτός ο μεγάλος σύλλογος που μας έχει φιλοξενήσει, έχουμε αγωνιστεί μαζί και έχουμε κουραστεί πολύ, έχουμε φέρει αποτελέσματα, θα συνεχίσει να έχει πολλές σπουδαίες διακρίσεις. Και εμείς λέμε στον Παναθηναϊκό ότι ο Παναθηναϊκός θα πει μαθητική ψυχή, ο Παναθηναϊκός θα πει και μαθητικά αθλήματα. Και πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στην Χριστίνα και σε όλους τους συνεργάτες της, για αυτήν εδώ την καταπληκτική αίθουσα που έχουν φτιάξει και να τα λέμε και τα πράγματα με δικά τους οικονομικά βάρη. Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος δεν έχει βάλει ούτε ευρώ. Έχω βιώσει όλα αυτά τα χρόνια, ξέρω ότι η Χριστίνα δεν θέλει να μιλάει για αυτή, όπως θα το πω, και αυτή είναι ακόμα την άδειά της. Έχω βιώσει όλο τον κόπο που έχει κάνει τόσα χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει αυτό που βλέπετε. Πίσω από κάθε λιμναράκι πραγματικά βρίσκεται την προσπάθειά της, βρίσκονται χρήματα δικά της και ανθρώπων που έχουν βοηθήσει. Και πραγματικά θα αξίζουν συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Και πάλι καλά. Να δημιουργήσουμε κάτι που να αξίζει στο Παναθηναϊκό.